παραπαντεύσει το ύφος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και το βαθύτερο ύφος που χαρακτηρίζει το λαϊκό μας πολιτισμό. Όλες εμείς οι κυρίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων, εμπνεόμενες από την αείμνηστη πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, Θέλμα Ζητονούλη, με τη συλλογική προσπάθεια και την κοινή αγάπη μας για την ελληνική παράδοση, εργαζόμαστε εθελοντικά για τις ίδιες αξίες, με σκοπό να παραδώσουμε όλον αυτόν τον πλούτο στην επόμενη γενιά. Κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην τρέχουσα ηλικιακή χρονιά. Στην αρχή αναγκαστήκαμε να παγώσουμε τα όνειρά μας και τους πολιτιστικούς στόχους μας και να σταθούμε στο πλευρό των δοκιμαζόμενων αδελφών μας από τις πλημμύρες σε όλη την Θεσσαλία. Συγκεντρώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια πολλών τόνων με την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και άλλων αδελφών λυκείων και πολιτιστικών σωματείων από όλη την Ελλάδα που μας εμπιστεύτηκαν για να παραδώσουμε βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Στη συνέχεια τα όνειρα ξαναζωντάνεψαν με δυο λαμπερές βραδιές γεμάτες από το φως της παράδοσης με την πραγματοποίηση δύο παραστάσεων όλων των μαθητικών τμήματων του λυκείου μας με τίτλο «Το φεγγαράκι της βραδιάς και της αυγής στα στέρι, τα κάλλι σου γυρεύουνε, άσπρο μου περιστέρι», στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Πραγματοποιήσαμε ακόμη διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια, γλέντια, επισκέψεις, εκδρομές και συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αντλούμε δύναμη από τις παρουσίες σας και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο λύκειό μας για να συνεχίσουμε με το ίδιο πείσμα και την ίδια ευθύνη να αναδεικνύουμε τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να είναι ειρηνική, δημιουργική, καλότυχη και φωτεινή. Σε όλους σας.